Atlas TV. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Πίσω στο στούντιο για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας τώρα, για να δούμε τι γίνεται ακριβώς στα σχολεία και ποια είναι η εικόνα που επικρατεί μετά και την ανακοίνωση των τελευταίων μέτρων. Μία ανακοίνωση που αφορά τους μαθητές ως προς τη χρήση μάσκας πλέον και στα διαλύματα. Ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Σταύρος Πετράκης, είναι μαζί μας μέσω σύνδεσης Skype. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κύριε Πετράκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε πάντα κοντά στα προβλήματα της εκπαίδευσης και στα ζητήματα της εκπαίδευσης, όχι μόνο στα προβλήματα. Τώρα τα προβλήματα είναι κυρίως για όλους μας, για τα παιδιά όσον αφορά στη συγκεκριμένη κατάσταση. Κύριε Πετράκη, γι' αυτό και θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας για να δούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας όσον αφορά την χρήση μάσκας, τι προβλέπετε και πώς τα παιδιά πλέον έχουν ή όχι συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση από τις αρχές της σχολικής χρονιάς. Η κατάσταση στα σχολεία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη πρώτα για τα παιδιά, για αυτούς τους μικρούς ήρωες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για πάρα πολλές ώρες να φορούν τη μάσκα. Όλοι που το βιώνουμε αυτό, για πολύ λιγότερο χρόνο νιώθουμε πραγματικά δυσφορία και μπορούμε να σκεφτούμε και να αντιληφθούμε τι σημαίνει για τα παιδιά όλη αυτή η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη είναι και η κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν και αυτοί το μεγάλο πρόβλημα της μάσκας. Έχουν επίσης φόβο, αγωνία, ανησυχία για τα παιδιά, για τον εαυτό τους, για τους οικείους τους. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει να το καταλάβει κόσμος, να το καταλάβει το Υπουργείο Παιδείας και να προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού να αμβλύνει αυτή την κατάσταση. Όταν λέτε αμβλύνει, κύριε Πετράκη, τι εννοείτε? Γιατί ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, αν τελικά υπάρχει πρόβλεψη για κάποια διαλύματα από τη χρήση της μάσκας, αν θα δοθούν οδηγίες δηλαδή στους εκπαιδευτικούς, στους δασκάλους, να κάνουν τα παιδιά κάποια διαλύματα στη διάρκεια του μαθήματος ή έξω, στον αύριο χώρο. Έχετε πάρει καινούργιες οδηγίες, θα ισχύσει κάτι διαφορετικό? Από οδηγίες άλλο τίποτα. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να ερωτώνται και αυτοί, να ζητείτε η γνώμη τους σε κάποιο επίπεδο για το τι είναι καλύτερο να γίνει? Αυτοί είναι που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά, αυτοί που βλέπουν, που βιώνουν, που ζουν την κατάσταση από πρώτο χέρι. Και δυστυχώς κανένας δεν τους ρωτάει, όχι για να κάνετε και καλά αυτό το οποίο θα πούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά για να έχει μια άλλη εικόνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάθονται κάποιοι στα γραφεία τους και να βγάζουν ως ειδικοί διάφορες αποφάσεις και να βομβαρδίζουν τα σχολεία. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη και πραγματικά θέλω να εκφράσω την απορία μου και τη διαμαρτυρία μου ταυτόχρονα για το γεγονός ότι σε τίποτα δεν ερωτώνται οι εκπαιδευτικοί για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Εσείς τι θα λέγατε τώρα, δηλαδή, κύριε Πετράκη? Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε πάνω στο θέμα, πάνω στην εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ελληνικά σχολεία? Εσείς ως εκπαιδευτικός, τι θα είχατε να παρατηρήσετε? Δεν έχουμε καταρχάς συνολική εικόνα των σχολείων. Δεν ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί από άποψη κρουσμάτων. Διαβάζουμε και εμείς αυτά που βλέπετε κι εσείς. Δεν έχουμε αυτά που δίνει το Υπουργείο Παιδείας, η λίστα που διαρκώς ανανεώνεται όσον αφορά την εμφάνιση κρουσμάτων, νομίζω σε 24ωρο τουλάχιστον, σε βάση 24ωρου, είναι ενημερωμένη η λίστα που εμφανίζεται κρούσμα επιβεβαιωμένο και που κλείνει τμήμα. Υπάρχει αυτό στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως είναι επίσης αλήθεια το ότι δεν υπάρχουν τεστ για τους εκπαιδευτικούς να γίνονται μαζικά. Δωρεάν εννοείται προφανώς. Προφανώς. Ώστε να
είμαστε σίγουροι ότι η κατάσταση είναι περίπου έτσι ή ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Όχι όπως την περιγράφετε εσείς, όπως την περιγράφει το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν τις πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης, τους οποίους και εκπροσωπώ, κάνουν ό,τι μπορούν. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Και νομίζω πως με βάση τις δυσκολίες που υπάρχουν, το πόσο μικρά είναι τα παιδιά, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά με βάση αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται. Και πειθαρχία σε ό,τι αφορά τα μέτρα υπάρχει και αυτό οφείλεται σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρώτα απ' όλα με το δικό τους παράδειγμα, αλλά και στη συνέχεια με την πειθό, με τη διδασκαλία, με όλα αυτά τα εργαλεία που δίνει η εκπαίδευση και η παιδαγωγική επιστήμη, πείσει στο καλύτερο δυνατό βαθμό τα παιδιά να συμπεριφέρονται παρόλη την παιδικότητά τους πολύ υπεύθυνα. Να δείχνουν μια υπευθυνότητα που δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν την δείχνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Κύριε Πετράκη, ακριβώς αυτό θέλω να επισημάνω και θέλω να μας πείτε λίγο πώς αντιμετωπίζετε εσείς καταστάσεις παιδιών. Γιατί τα παιδιά, εγώ δεν τα φοβάμαι, τα έχω εμπιστοσύνη πραγματικά από αυτά που βλέπουμε μέσα από τα ρεπορτάζ και ακούμε και από το περιβάλλον μας. Τα παιδιά προσαρμόζονται και ξέρουν καλά τι σημαίνει πλέον η χρήση της μάσκας και πόσο σημαντική είναι, γιατί το κατάλαβαν και από εσάς που βοηθάτε. Όταν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον όμως υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που ανήκουν στους ανθρώπους που αντιτίθενται στο μέτρο της χρήσης μάσκας. Εσείς πώς πείθετε αυτά τα παιδιά για το αντίθετο? Αυτά τα παιδιά δεν μπορείς να τα πείσεις, γιατί σε πρώτο χρόνο δεν έρχονται στο σχολείο. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ σήμερα για την Κρήτη, που υπάρχουν παιδιά που από την αρχή της χρονιάς εξαιτίας του ότι οι γονείς τους είναι αρνητές της μάσκας, όπως τους αποκαλούν κάποιοι, δεν τα στέλνουν καθόλου τα παιδιά στο σχολείο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το παιδί πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο, όχι μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με αυτή καθ' αυτή τη μάθηση, αλλά και με την επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά, με τη συντροφικότητα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε αυτές τις ηλικίες και διαμορφώνονται χαρακτήρες. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο φυσικός χώρος του παιδιού είναι το σχολείο, με υπευθυνότητα και προσοχή, και η οικογένεια έχει πολύ μεγάλο, τη μεγαλύτερη ίσως έτσι, αρμοδιότητα και επιρροή στο κομμάτι που αφορά τη χρήση της μάσκας, να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και όχι να δημιουργούν προβλήματα, ούτως ώστε το σχολείο να λειτουργούν υπό συνθήκες σχετικής κανονικότητας. Πόσο σημαντικό είναι να μην χαθούν μαθήματα πλέον σε κάποιες τάξεις? Ποιες είναι οι τάξεις του δημοτικού σχολείου που είναι οι βάσεις, αυτό που λέμε, αν χάσεις τις βάσεις, μετά δεν μπορείς να παρακολουθήσεις κάποια μαθήματα? Γιατί, κακά τα ψέματα, κύριε Πετράκη, η άνοιξη και η τηλεκπαίδευση και αυτό που περάσαμε με το πρώτο κύμα του κορονοϊού, υπάρχουν παιδιά που έχουν απώλειες, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Ζούμε μια ιδιαίτερη συνθήκη και δεν θέλω να κρυφτώ ότι σε αυτή την δύσκολη συνθήκη υπάρχουν και απώλειες και σε ό,τι αφορά το κομμάτι το παιδαγωγικό. Αυτό καταβάλλονται προσπάθειες να καλυφθεί στο μέτρο που αυτό μπορεί να γίνει. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, τα ίδια τα παιδιά, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα πρέπει να φροντίσει, να αναδιαμορφώσει την ύλη, να έχει έτσι διαδικασίες και ασφαλιστικές δικλείδες που θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που χάνονται για λίγο περισσότερο ή και πολύ χρονικό διάστημα τα μαθήματα. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τα προβλήματα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. Στα ολοήμερα σχολεία, κύριε Πετράκη, στα ολοήμερα, μετά τη λήξη της κανονικής χρονικής περίοδου της τάξης, μετά το μεσημέρι, γιατί δεν γίνονται κάποια ενισχυτικά μαθήματα, γιατί δεν γίνεται κάποια εξέταση, γιατί δεν μπαίνουν τα παιδιά στη διαδικασία του να διαβάσουν? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας από την προηγούμενη κυβέρνηση κατήργησε τον υπεύθυνο δάσκαλο του ολοήμερου, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη ώρα η οποία διατίθεται για τη μελέτη των μαθητών. Ένα μέτρο το οποίο, παρά το ότι διαφωνούσε η τωρινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση, συνέχισε να το εφαρμόζει.
Δεν ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί για αυτό. Στο ολοήμερο υπάρχει μία ώρα συγκεκριμένη που είναι ώρα μελέτης και αυτή η ώρα σε αρκετές περιπτώσεις δεν φτάνει. Δεν ιδιαίτερα τώρα που οι δυσκολίες είναι μεγάλες και στο κομμάτι που αφορά το παιδαγωγικό. Να σκεφτείτε, θα σας πω προβλήματα που ίσως κάποιος δεν τα έχει σκεφτεί. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, ας πούμε, παντού δηλαδή, τα μαθήματα γίνονται με τα παράθυρα ανοιχτά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εξωτερικοί θόρυβοι σε αρκετές περιπτώσεις που δημιουργούν προβλήματα. Οι μάσκες εμποδίζουν τα παιδιά να μιλήσουν και να ακουστούν αυτά τα οποία λένε. Όλες αυτές είναι καταστάσεις και συνθήκες που δυσκολεύουν την διαδικασία. Και καταβάλλονται προσπάθειες, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει έτσι η δυνατότητα να λειτουργήσουμε σε μια κατάσταση όπως θα ήταν αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Ξέρετε ότι υπάρχουν μαθητές στο σχολείο, τα πρωτάκια ας πούμε ή τα προνήπια, τα οποία δεν έχουν δει την μορφή των συμμαθητών τους. Δεν τους ξέρουν πώς είναι χωρίς μάσκα. Μπορεί να τους να ειδωθούν το απόγευμα και να μην γνωρίζονται γιατί έχουν μάθει ο ένας τον άλλον να φοράει μάσκα ή μπορεί να γνωρίζονται από τις μάσκες τους. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όλοι τις ζούμε τώρα και υπάρχουν προβλήματα που ούτε καν τα είχαμε σκεφτεί και τώρα αντιμετωπίζονται και πρέπει όλοι να το καταλάβουν ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε και οι εκπαιδευτικοί πρέπει απερίσπαστοι να αφαιθούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως αυτοί ξέρουν και όπως νιώθουν ότι πρέπει να την κάνουν και όπως επιβάλλεται να την κάνουν. Γιατί ποιος σας εμποδίζει, κύριε Πετράκη, πέρα από τα μέτρα? Κοιτάξτε, ένα ζήτημα που αναφέρατε εσείς είχε να κάνει με κάποιους γονείς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Ναι. Έχουμε δει ότι κατά τη διάρκεια της, ιδιαίτερα στην έναρξη της χρονιάς, υπήρχαν πάρα πολλοί που δημιουργούσαν καταστάσεις, διαμαρτύρονταν, υπήρχαν μέχρι και πριν από λίγο κενά ακόμη στα σχολεία. Έχουν γίνει τρεις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών. Αυτό είναι σοβαρό, ναι. Αυτό είναι σοβαρό. Εσείς έχετε καταφέρει την τάξη να τη φέρετε σε μια ομαλή κατάσταση στη διάρκεια του μαθήματος, να μην υπάρχουν παιδιά που παραπονιούνται, να κυλά το μάθημα ομαλά? Το έχετε πετύχει αυτό όσο μπορείτε? Η τάξη είναι μια ζωντανή κοινότητα η οποία σε κάθε στιγμή συμπεριφέρεται και διαφορετικά. Χρέος του εκπαιδευτικού είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν να τα αντιμετωπίζει κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως σας είπα, υπάρχουν δυσκολίες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτές προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού κάθε φορά. Γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Σκεφτείτε, μιλάμε τώρα για παιδιά από 4-5 ετών στο νηπιαγωγείο και από 6 έως 11-12 στο δημοτικό σχολείο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και η προσαρμογή των παιδιών γίνεται γρήγορα μεν, αλλά με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και αυτό πρέπει να το έχουν όλοι υπόψη τους. Είναι. Αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία? Αύριο υπάρχει. Θα γίνουν κάποιες σχολικές γιορτές? Θα γίνουν σχολικές γιορτές μέσα στο τμήμα. Στο τμήμα. Έτσι. Όπως επιτάσσουν τα πρωτόκολλα που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών συγκεντρωμένος, εμείς εφαρμόζουμε αυτό το οποίο λέει κάθε φορά η πολιτεία σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Πάντως υπάρχουν και πάρα πολλές αντιφάσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα να έχετε και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ακόμη και την δικαστική οδό δεν θα διστάσει να ακολουθήσει ο Δήμος Λαγκαδά, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ιωάννης Ταχματζίδης, όσον αφορά την τοποθέτηση των πλευρικών διοδίων, με παρέμβασή του στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες οι εργασίες κατασκευής των πλευρικών διοδίων στον κόβο Λαγκαδά της Εγνατίας Οδού και συγκεκριμένα στο σημείο εξόδου των αυτοκινήτων που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη. Την αντίθεση τους εκφράζουν ο Δήμαρχος Λαγκαδά, εκπρόσωποι των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι κάτοικοι της περιοχής. Καταρχάς να δηλώσω ότι είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή των διοδίων, γιατί μία ανάσα από την πόλη δεν μπορεί να δημιουργούνται πλευρικά διόδια στο Λαγκαδά. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι ας κάνουν και έλεγχο διαβατηρίων εδώ πέρα για να μπαίνει να βγαίνει ο κόσμος με διαβατήρια, ας πούμε. Έτσι, παντού δεν μπορεί να πληρώνει ο Δημότης
ή ο πολίτης, σε πάση περιπτώσει, τα πλευρικά διόδια σε τι εξυπηρετούν εδώ αυτή τη στιγμή? Τίποτε. Είμαστε 9 χιλιόμετρα από την πόλη και έχουμε διόδια. Και έχουμε και παρακάτω διόδια και παραπίσω διόδια και παντού διόδια. Έχουμε καταντήσει να κινούμαστε μέσα σε μια φυλακή όπου υπάρχουν οδοφράγματα παντού. Θα επιβαρύνει, όπως σας είπα, τους κατοίκους. Αυτοί ειδικά που πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα στις δουλειές τους, θα είναι σίγουρα μια επιβάρυνση για αυτούς. Είναι σωστό να μπουν διόδια παντού. Για να μπεις μέσα στην πόλη να χρειάζονται διόδια. Τι θα σημαίνει για εσάς? Αυτό είναι οικονομικό κόστος δυσβάσταχτο για όλους μας. Τα πλευρικά διόδια θα κάνουν δυσβάσταχτο το κόστος των μετακινήσεων. Οι σταθμοί διοδίων έχουν περικυκλώσει την ευρύτερη περιοχή Λαγκαδά, Προφήτη και Βαγιοχωρίου. Θα κινηθούμε νομικά σε ό,τι αφορά την κατασκευή τους, με ασφαλιστικά μέτρα και όλα αυτά. Βέβαια είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε το 2017-18 και καλύφθηκε και νομοθετικά, έτσι, για να μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια τα οποία έχουμε, προκειμένου να μην κατασκευαστούν ή να μην ολοκληρωθούν αυτά τα διόδια. Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν οι εργασίες σκυροδέτησης των χωρισμάτων για να διέρχονται τα αυτοκίνητα. Το θέμα της κατασκευής των πλευρικών διοδίων έχει απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχματζίδη, δεν έχει προβλεφθεί να υπάρχει ένας παράπλευρος δρόμος χωρίς διόδια. Είναι ανεπίτρεπτο, ή τουλάχιστον ας δημιουργούσαν μια εναλλακτική επιλογή, έναν παράπλευρο δρόμο, για να μπορεί ο δημότης να έχει επιλογή. Ή ακολουθεί τον δρόμο αυτό που έχει τα διόδια, ή ακολουθεί έναν άλλο δρόμο ο οποίος δεν έχει διόδια. Εδώ μου είπαν ότι θα βγει γύρω στα 30 λεπτά, ας πούμε, θα πληρώνει ο οδηγός του κάθε οχήματος προκειμένου να μετακινηθεί. Ναι, σήμερα είναι 30, αύριο μπορεί να είναι 1.30, την άλλη μέρα μπορεί να είναι 3. Δεν μας διασφαλίζει κανείς ό,τι αφορά αυτό. Από τη στιγμή που δημιουργείται μια κατάσταση, από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει. Τα λεφτά αυτά υποτίθεται δίνονται για τους δρόμους. Και μόνο δρόμους δεν έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αν γινόταν δρόμοι, ναι, να το δώσουμε το ευρώ. Και αυτό συμβαίνει. Δουλεύουμε εμείς που είμαστε, που δουλεύουμε Θεσσαλονίκη, τι θα κάνουμε? Ή θα ψάχνουμε τα βουνά να βρίσκουμε να κάνουμε τις γύρες? Είναι καλό μαγαζί. Είναι γωνία και θα δουλέψει. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα για τη διακοπή των εργασιών. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν όσον αφορά την τοποθέτηση των πλευρικών διοδίων. Εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στη Χαλκιδική και θα καλησπερίσουμε στη σύνδεση Skype τον βουλευτή του Κινάλ Χαλκιδικής, Απόστολο Πάνα. Κύριε Πάνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Βουλευτά, υπάρχει μία διάχυτη αίσθηση στον κόσμο της αυτοδιοίκησης ότι για άλλη μία φορά είναι αδικημένος όσον αφορά τα οικονομικά και λόγω της κατάστασης με του κορονοϊού, παρά τις τελευταίες έκτακτες ενισχύσεις και την τρίτη δόση που πήραν οι περισσότεροι δήμοι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με τα όλα αυτά που έχουν προκύψει με τον κορονοϊό. Εσείς κάνετε διαρκείς επαφές στο τελευταίο χρονικό διάστημα για την πορεία των έργων που εντάσσονται πλέον στο Αντώνης Τρίτσης. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αρκετά ισχυρό για τους δήμους, την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Τι διαπιστώνετε για τη Χαλκιδική και τους δήμους της? Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τον κορονοϊό δεν αφήνει ανυπηρέαστη αυτή τη στιγμή και τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζετε καλά και η κυρία Σμιλή ότι η αυτοδιοίκηση και με τα μνημόνια τα οποία ήρθαν συνεχώς αντιμετώπισε περικοπές προϋπολογισμών και πολλών άλλων εσόδων των οποίων μπορούσε να έχει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είναι ανάγκη να βρεθεί όσο πιο έτοιμη γίνεται για να αξιοποιήσει οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι μπροστά της. Εγώ με σειρά επαφών που έχω κάνει σχεδόν στο 70-80% της Χαλκιδικής επίπεδο κοινοτήτων, θέλοντας να έρθω σε άμεση επαφή με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην καθημερινότητά τους, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένας πρώτος σχεδιασμός από πλευράς Δήμους σε ό,τι αφορά το κομμάτι των μελετών που θέλουν να καταθέσουν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίψης και τα υπολοιπόμενα τα οποία υπάρχουν στο Φιλόδημο. Σε αυτό το πλαίσιο, με συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, καθώς είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία και αφίδρομη ανταλλαγή πληροφορικών και απόψεων, θα προσπαθήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι όριμες οι καταστάσεις, να δημιουργηθούν οι μελέτες εκείνες, αλλά και να ικανοποιηθούν τα κέρια αιτήματα κοινοτήτων της Χαλκιδικής, προκειμένου να ενταχθούν όσο περισσότερα έργα αφορούν το κομμάτι του Αντώνης Τρίτσης. Υπάρχει μια σχετική προετοιμασία από την πλευρά των Δήμων?
Προφανώς και υπάρχει προετοιμασία, καθώς γνωρίζετε καλά ότι είναι το μόνο άμεσο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι Δήμοι. Έτσι. Βέβαια, κατά κύριο λόγο εστιάζονται σε έργα ίδρυυσης και μελέτες βιολογικών, όπου εμείς στην Χαλκιδική τα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, και αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει ότι και περιοχές που δεν πιστεύουμε ότι θα είχαν πρόβλημα με το νερό, το έχουν. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω περιοχές όπως το Νεοχώρι, το Παλιοχώρι, περιοχές οι οποίες πραγματικά δεν φαίνεται ότι θα έχουν αντιμετωπιστεί ζητήματα, έχουν να αντιμετωπίσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προκαταρκτική προσπάθεια από όλους τους Δήμους της Χαλκιδικής και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Υπάρχει η θέληση των κοινοτήτων και των κοινοτικών συμβουλίων και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να έχω και εγώ μια συνάντηση με το Υφυπουργό Εσωτερικών, να είναι το καλύτερο για τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Κύριε Πάνα, στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, γιατί φτάσατε με παρέμβαση όσον αφορά τον ταξιάρχη εκεί, τι αδικία συντελείτε? Εκεί συντελείται κάτι το περίεργο, θα έλεγα, που έχει να κάνει με τα προβλήματα τα οποία έχει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Άλλωστε, πάρα πολλές φορές έχω αναφέρει και εγώ από την Βουλή ότι χρειάζεται η άμεση αναδιάρθρωση του κανονισμού της ΕΛΓΑ. Στον ταξιάρχη, όπως γνωρίζετε, έχουμε το έλατο, το οποίο είναι και το προϊόν, είναι και το κύριο προϊόν επιβίωσης, θα έλεγα, για την επιβίωση του χωριού του ταξιάρχη. Δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλές χαλαζοπτώσεις που δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στα έλατα της περιοχής και παρόλο που παρουσιάζονται οι παραγωγοί εκεί ως αγρότες και έχουν τη δυνατότητα και ικανοποιούν όλες τις υποχρεώσεις τους ως αγροτική καλλιέργεια, το έλατο θεωρείται δασικό προϊόν, άρα δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Αυτό το οποίο εγώ έκανα πριν από λίγο χρονικό διάστημα ήταν να φέρω αυτό το θέμα στη Βουλή, ύστερα από επιτόπια παρουσία μου στον ταξιάρχη και συζήτηση με παραγωγούς. Είχαμε μια πρώτη απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, όπου αντιλαμβάνεται το θέμα και έχει μια διάθεση να δώσει σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα με την αναδιάρθρωση του κανονισμού κάποια λύση. Όμως αυτό δεν φτάνει, καθώς πρέπει άμεσα να πάρουν αποφάσεις. Και με μια επιστολή μου στον πρόεδρο, τον κύριο ΕΛΓΑ, που περιμένω απάντηση, του επιθυμίζω αυτό το ζήτημα και του ζητώ να μπουν μπροστά όλες οι διαδικασίες εκείνες, οι οποίες θα εντάξουν στα πληττόμενα έτσι αγροτικά προϊόντα και το έλατο. Μάλιστα. Προκειμένου να αποζημιωθούν. Mm-hmm. Αυτό ελπίζουμε να το δούμε κάποια στιγμή. Τώρα είναι και επίκαιρα, γιατί σε λίγο καιρό ούτως ή άλλως θα ξεκινήσει και η προετοιμασία για την κοπή των δέντρων όσον αφορά τα έλατα. Πριν από λίγα λεπτά συζητούσαμε με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, κύριε Πάνα, για το τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά στα σχολεία σε σχέση με την χρήση μάσκας και όλη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Η δική σας πρωτοβουλία, βέβαια, τώρα και το θέμα που έχει να κάνει με τις σχολικές μονάδες της Χαλκιδικής αφορά τον εξοπλισμό. Υπάρχουν ανάγκες, γιατί πέρα από τα ζητήματα με τον κορονοϊό, μείναν και πίσω άλλα θέματα στην εκπαίδευση. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσοι γνωρίζουν την εκπαίδευση στην Χαλκιδική θα ξέρουν ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρός ώστε να ενισχυθεί με εξοπλισμό. Και όταν λέμε εξοπλισμό, εννοούμε δανεία, εννοούμε καρέκλες, εννοούμε εμπασίες βιβλιοθήκες, με ό,τι συνεπάγει στον εξοπλισμό μιας πρωτοβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πάρα πολλά σχολεία χρειάζονται όσο περισσότερο γίνεται εξοπλισμό και αντιμετωπίζοντας και το COVID και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Είχα μία συνάντηση στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού των Κτηριακών Εγκαταστάσεων, τον πρώην ΟΣΚ, όπου βάλαμε μια σειρά ζητήματα που αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης στη Χαλκιδική, παρόλο που αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων έχει ένα ευρύ φάσμα πλέον δραστηριοτήτων, αφορά και το δικαστικά μέγαρα και την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων. Και αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν τα σχολεία σε επίπεδο Χαλκιδικής με εξοπλισμό. Η δική μου έτσι πληροφόρηση και στη συνεργασία με τους υπευθύνους της πρωτοβάθμιας επιτροπής σε κάθε Δήμο είναι να στείλουν αιτήματα
στον Οργανισμό Κτηριακών Εγκαταστάσεων και νομίζω ότι θα έχουμε μια θετική κατάληξη ώστε να εξοπλιστεί σε πρώτο επίπεδο μια σειρά, ένας μεγάλος αριθμός σχολείων στη Χαλκιδική προκειμένου να αλλάξουν μετά πολλά χρόνια ή να ενισχύσουν τον εξοπλισμό τους. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο εύχομαι να καταλήξει θετικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πάνα, όσον αφορά τη Χαλκιδική πάντα, σε τι φάση βρίσκεται το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης? Η Χαλκιδική, όπως και οι περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα, βρίσκονται σε ένα πρωτοβάθμιο επίπεδο. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας δημοσιοποιήσω και μία συνάντηση, η οποία είχα αυτές τις μέρες με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και θα δημοσιοποιηθεί άμεσα τις επόμενες μέρες τον κύριο Πιερακάκη, όπου κάναμε μία συζήτηση για μία σειρά ζητήματα που αφορούσαν πανελλαδικά τον τρόπο ψηφιοποίησης, καθώς βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, που αφορούσαν και το αγροτικό κομμάτι και τον ΕΛΓΑ, αλλά και το κομμάτι του συντάξεων των ΕΦΚΑ. Σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική, τα κύρια θέματα τα οποία βάλαμε αυτή τη στιγμή ήταν η επέκταση του Cap My Life και σε άλλους δήμους. Ήδη τον έχει ο Δήμος Πολυγύρου χρησιμοποιηθεί αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα και γνωρίζω καλά ότι έχουν ξεκινήσει ενέργειες και σε άλλους δήμους, προκειμένου και οι 5 δήμοι της Χαλκιδικής να έχουν το ψηφιακό ΚΕΠ. Σε δεύτερο επίπεδο έγινε συζήτηση για να ενταχθούν και άλλες περιοχές στην Digia. Ξέρετε καλά ότι υπάρχουν περιοχές της Χαλκιδικής όπου έχουν αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούν να έχουν σήμα. Οι λευκές περιοχές. Σε πρώτη φάση εντάχθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Ταξιάρχης και το Παλιούρι και υπέβαλα αίτημα στον Υπουργό, προκειμένου και άλλες περιοχές της Χαλκιδικής, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως η Σάρτη, αν δεν κάνω τα Στάγυρα, και άλλες περιοχές, δεν μπορώ να τις θυμηθώ αυτή τη στιγμή, προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο και πιο γρήγορα γίνεται η εισαγωγή του στο κομμάτι της Digia. Το κομμάτι του Πολυγύρου από την πλευρά των Σανών έχει μεγάλο πρόβλημα. Σαν Άρισα, εκείνο το κομμάτι είχαν τεράστιο πρόβλημα. Το συζήτησα αυτό με τον Υπουργό και νομίζω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης, καθώς το ξέρετε και εσείς πολύ καλά μέσα από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, το ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα προς αυτό το επίπεδο. Και βέβαια αφορά και μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία θα ξεκινήσουν από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και δίνεται η δυνατότητα να μπορέσει να αναβαθμιστεί ψηφιακά ο νομός, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και το Ταμείο Ανάκαψης την επόμενη μέρα, αλλά και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα έρθουν από το ΕΣΠΑ, θα κατευθυνθούν στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Άρα είναι μια ακόμα πολύ καλή είδηση, ύστερα από τη συνάντησή μου με τον κύριο Πιερακάκη, που έχει δώσει, που δίνει έναυσμα στη Χαλκιδική να καλύψει κάποια κενά τα οποία είχε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνα, για την συζήτηση. Καλό απόγευμα να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά επιστροφή για το 4ο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.